Αυτό λοιπόν το σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο, αυτή την κρίση έτσι όπως εξελίσσεται, την πήραν οι Τούρκοι και την αξιοποίησαν με όποιον τρόπο μπορούσαν. Πάμε στη Μαρία Ζαχαράκη, γιατί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Τουρκία πήρανε φωτιά, Μαρία. Αλλά και είδαμε και κάτι πρωτοφανές. Πες μας, σε παρακαλώ πολύ, πώς έγινε γνωστή η είδηση της ανάκλησης του διπλωμάτη τους. Καταρχάς, η αντίδραση της Λιβύης ήρθε μέσω Τουρκίας, που επί μέσω του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων της Τουρκίας, το Ανατολού. Η Τρίπολη, όπως ανακοίνωσε τουλάχιστον το Ανατολού το μεσημέρι, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας της Λιβύης έκανε μια δήλωση στο Ανατολού και είπε ότι κάλεσε λοιπόν η Τρίπολη τον Έλληνα επιτετραμένο στο Υπουργείο Εξωτερικών και αντίστοιχα η Λιβύη ανακάλεσε τον επιτετραμένο της Λιβύης στην Αθήνα πίσω για διαβουλεύσεις. Πρωτότυπο, όπως είπες και εσύ, αντίδραση λοιπόν μέσω τρίτης χώρας, μέσω της προστάτηδος Τουρκίας. Αντίδραση και μάλιστα έντονη και θορυβώδης υπήρξε όμως και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κυρίως. Μετέδωσαν την είδηση σχετικά γρήγορα και μάλιστα με το σχόλιο Πόπη, προτού καλά-καλά να έχουν όλο το ρεπορτάζ για το τι συνέβη, με το σχόλιο ο προκλητικός και θρασής Νίκος Δένδιας προκάλεσε την κρίση στη Λιβύη. Διπλωματική πρόκληση, διπλωματική αφθάδεια, διπλωματικό σκάνδαλο με υπογραφή Δένδια. Αυτή ήταν η τίτλη που κυκλοφόρησαν σχεδόν αμέσως εδώ. Ο θόρυβος λοιπόν που δημιουργήθηκε ήταν πολύ μεγάλος. Βγήκε ο τύπος πρώτα απ' όλα να πούμε υπερασπιστής της Λιβύης, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι η Τρίπολη για την Άγκυρα λογίζεται πια κάτι σαν προτεκτοράτο της και την έχει θέσει υπό την προστασία της. Η Άγκυρα βέβαια του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν αυτό το ρόλο θέλει να παίξει βασικά σε αυτήν την περιοχή και ειδικά με κάποιες χώρες. Το προσπαθεί μάλιστα πολύ. Σήμερα μίλησε και με τον Ισραηλινό εντολοδόχο πρωθυπουργό, τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, και επιχείρησε και με το Ισραήλ λοιπόν ένα νέο άνοιγμα. Του έστειλε μήνυμα για νέα εποχή στις σχέσεις. Θέλω να πω όμως, αν με επιτρέπεις, Πόπη, πριν από λίγο είχαμε καινούργιες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μόλις πριν από λίγα λεπτά, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω της στήριξης που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και είπε λοιπόν πάλι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χάλασαν την ισορροπία Τουρκίας και Ελλάδας. Η ζυγαριά έχει γύρει, είπε χαρακτηριστικά. Φτιάξτε την ισορροπία, είπε προς την Ουάσιντον, και όταν είναι να μιλάτε για διεθνές δίκαιο, κοιτάξτε πρώτα τις παραβιάσεις που κάνει Μάλιστα. η Ελλάδα και μετά ελάτε και μιλήστε μας.